Νομίζω, κοιτάξτε, να δείτε, εδώ πέρα θέλουν καταρχήν να μετουσιώσουν, να ξεχωρίσουν την καλή αυγή από την καλή χρυσή αυγή από την κακή χρυσή αυγή. Η κακή χρυσή αυγή είναι μέσα στις φυλακές για να κρατήσουν απ' έξω την καλή χρυσή αυγή και να τη χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο. Δηλαδή, μόλις οικοδομηθούν κατάλληλες συνθήκες εμφυλίου μέσα στη χώρα. Αυτό νομίζω. Συν το γεγονός ότι είναι ένας εύκολος στόχος, εύκολος στόχος. Γιατί είναι εύκολος στόχος? Διότι εμπλοκεί με το έγκλημα που είναι γνωστό από παλιά, να περάσουν αυταρχοποίηση της πολιτικής ζωής. Δηλαδή να περάσουν μέτρα που δημιουργούν συνθήκες ή περιβάλλον άκρως αυταρχικό για την πολιτική ζήμωση, για την ελεύθερη πολιτική ζήμωση. Και το βλέπουμε αυτό πρακτικά. Θα σας πω παράδειγμα. Χρησιμοποιούν μια διάταξη του αντιτρομοκρατικού νόμου που εισήγαγαν στον ποινικό κώδικα, την οποία όμως δεν την εφαρμόζουν οι ίδιοι. Λένε δηλαδή ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Αυτό όμως τι σημαίνει? Αν είναι όντως εγκληματική οργάνωση, θα έπρεπε να είχες πάρει τις καρτέλες των μελών και να πιάσεις μέχρι και το τελευταίο μέλος της Χρυσής Αυγής. Εγώ δεν λέω να το συλλάβει για να τον κλείσει φυλακή, αλλά να του κάνεις μια έρευνα. Να του πεις: περάστε κύριε από το αστυνομικό τμήμα διυπόθεσή σας, όπως λέγανε παλιά. Δεν το κάνουν όμως αυτό. Επικεντρώνουν στην ηγεσία να αποκεφαλίσουν την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, ώστε να αναλάβει κάποιος φαϊλός κρανιδιώτης ενδεχομένως. Γιατί για μένα ο φαϊλός ο κρανιδιώτης, που μια και τον αναφέρουμε, γιατί θα τον έχουν και από ό,τι διάβασα, θα είναι και η αιχμή του δόρατος για την Ευρωβουλή, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Σαμαρά, τον θεωρώ πιο φασίστα, πιο ναζί από τον κύριο Κασιδιάρη. Είναι πιο πεισμένος ναζί. Αν δείτε αυτά που γράφει, είναι χιτλερικά 100%. Τουλάχιστον ο άλλος προσποιείται τον εθνικιστή. Προσποιείται. Αλλά τουλάχιστον προσποιείται τον εθνικιστή. Αυτός εδώ είναι μπλεγμένος σε πολλά μεγάλα κόλπα. Το θυμόμαστε από την εποχή ο Τσαλάν, ιστορίες. Δηλαδή έχει μια μεγάλη ιστορία. Για ποιον λέτε? Για τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μια τέτοια εμπλοκή η οποία εμένα με τρομάζει περισσότερο αυτή η περίπτωση από τις άλλες περιπτώσεις, ναι, του κύριου Κασιδιάρη και των υπολείπων. Απλά χρησιμοποιούν την ψυχασθένειά τους, να το πω έτσι. Κατάλαβα. Αν θέλετε βάλτε το εισαγωγικά. Ενώ εδώ ο άλλος είναι συνειδητός ναζί. Όταν σου χρησιμοποιεί ρίσεις του Χίτλερ ή του συνταγματολόγου του Χίτλερ που ήταν ο Καρλ Σμιτ και γράφει συνολικά με αναφορές στον εμφύλιο, όταν έγινε η ιστορία με την ΕΡΤ και έτρεχε ο κόσμος να υπερασπιστεί τη δημόσια τηλεόραση, την πραγματική δημόσια, όχι αυτό το κατασκεύασμα που κάναμε μετά, ο κ. Φαΐλος Κρανιδιώτης έγραφε συνέχεια: προσέξτε γιατί θα επαναληφθούν τα Δεκεμβριανά. Μάλιστα. Με απειλές δηλαδή.